Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο στο γιορτινό κλίμα των ημερών, όμως το κοκτέιλ κορονοϊού, γρήπης και ιώσεων δημιουργεί έναν επικίνδυνο συνδυασμό που ήδη επιβαρύνει και τα νοσοκομεία της Κρήτης. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας. Εύχομαι η νέα καλησπέρα. Χρονιά να σας φέρει υγεία και προκοπή. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά και να έχετε υγεία. Αυτό έχει σημασία. Στα βίντεο που προηγήθηκαν είδατε γλέντια σε πολλές πόλεις της Κρήτης. Είδαμε γλέντια και στην Αθήνα, βλέπουμε γλέντια στη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε γενικότερα γλέντια σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν βιώνουμε πια την κατάσταση της πανδημίας, όμως εδώ και αρκετές ημέρες, εσείς οι γιατροί έχετε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά αυτό τον επικίνδυνο συνδυασμό γρήπης, κορονοϊού και ιώσεων. Καταρχήν, έχουν επιβαρυνθεί τα δημόσια νοσοκομεία? Λοιπόν, έχουμε πει εδώ και καιρό ότι αυτοί οι μήνες, οι 3 Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Φεβράριος, είναι οι μήνες με τις πολλές ιώσεις, με τον κορονοϊό και τη γρήπη. Αναμενόμενο είναι. Ο κόσμος πρέπει να διασκεδάσει, είναι γιορτινές μέρες, πρέπει να βγει. Το έχει ανάγκη, όπως είδατε και όπως δείξατε κι εσείς, από τα πλάνα τα δικά σας από την Κρήτη, αλλά και από την Αθήνα, το ίδιο συμβαίνει. 3 χρόνια πέρασε δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό λοιπόν θα βγει, θα διασκεδάσει, αλλά εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή. Δηλαδή, επειδή έχουμε αύξηση των κρουσμάτων πάνω από 40% συγκριτικά με τις προηγούμενες εβδομάδες. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Όποιος κανένας το πρωί σηκωθεί, δει ότι είναι αδιάθετος, τότε δεν θα πάει ούτε στις επισκέψεις που πρέπει να πάει το μεσημέρι για φαγητό, ούτε θα βγει έξω με φίλους, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό που λέμε η μετάδοση. Πρέπει να σταματήσουμε τη μετάδοση, γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα και θα αρχίσουν να πιεστούν και τα νοσοκομεία. Η κατάσταση στα νοσοκομεία μέχρι τώρα είναι ελεγχόμενη. Είναι τα περιστατικά αρκετά, είναι μεγάλες ηλικίες με υποκείμενα νοσήματα, αλλά μπορούμε και τα ελέγχουμε. Αν συνεχιστεί όμως τις επόμενες μέρες να αυξηθούν ακόμα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πίεση. Όπως και στην Αθήνα και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, έτσι και στην Κρήτη. Το ίδιο θα συμβεί. Προσοχή λοιπόν, όσο μπορούμε. Το αντισηπτικό μαζί μας είναι απαραίτητο, το γνωρίζετε όλοι και το έχουμε πει. Και όποιοι ταξιδέψουν με αεροπλάνο, μπουν σε πλοίο ή πάνε σε χώρους που υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, οι μεγάλες ηλικία με υποκείμενα νοσήματα να χρησιμοποιήσουν τη μάσκα. Κυρία Παγώνη, αυτή η έξαρση θα κρατήσει όσο κρατάει και η έξαρση της γρήπης, δηλαδή εκεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ή βλέπετε πολύ πιο γρήγορα η κατάσταση να εξισορροπεί, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί στα μέσα Φλεβάρι ξεκινούν και οι αποκριάτικες εκδηλώσεις. Η γρήπη πάντα κρατάει το τρίμηνό της, δηλαδή Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Φεβρουάριος. Νομίζω ότι και φέτος το ίδιο θα είναι, όπως και οι υπόλοιπες ιώσεις, όσον αφορά τις υποπαραλλαγές του COVID, μπορεί να έχουμε και ακόμα καινούργιες. Ήδη έχουμε την καινούργια που έχει έρθει, αλλά ευτυχώς η κλινική εικόνα είναι η ίδια, γιατί είναι μία υποπαραλλαγή της Όμικρον, που δεν έχουμε διαφορές και το καλύτερο είναι ότι δεν αφορά, δεν κάνει βαριές πνευμονίες, δηλαδή κατώτερο αναπνευστικό, είναι μόνο στο ανώτερο, με τα ίδια συμπτώματα που έχουν και οι υπόλοιπες υποπαραλλαγές του στελέχους Όμικρον. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι να σταματήσουμε τη μετάδοση. Δηλαδή κάνουμε ένα τεστ, μπορεί να βγει και αρνητικό και εμείς να έχουμε την κλινική συμπτωματολογία και να θετικοποιηθεί τις 2 επόμενες μέρες. Γι' αυτό σας είπα, δεν χρειάζεται αυτός που αισθάνεται έτσι να βγει έξω και να έρθει σε επαφή με άλλα άτομα. Όσον αφορά τα μικρά παιδιά, κυρία Παγώνη, επειδή υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τις ιώσεις, τι κάνουν οι γονείς? Ο στρεπτόκοκκος που τις προηγούμενες μέρες δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στις οικογένειες, γιατί πρόκειται για μικρά παιδάκια, θορυβήθηκαν οι γονείς και λογικό είναι να ξέρετε ότι αντιμετωπίζετε, τον γνωρίζουμε χρόνια, αυτό το βακτήριο είναι γνωστό. Τι πρέπει να προσέξουμε? Όταν το παιδί ξεκινά τη συμπτωματολογία
που συνήθως η πρώτη εκδήλωση είναι ο πονόλυμος, γιατί κάνει φαρικό αμυγδαλίτιδα και πυρετό. Επικοινωνούμε με τον παιδίατρο που ξέρει το ιστορικό του παιδιού, μας δίνει οδηγίες και όταν αμέσως ξεκινήσει η θεραπεία δεν υπάρχουν επιπλοκές. Όταν όμως καθυστερήσει 4-5 μέρες, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να συμβεί και μια επιπλοκή στο παιδί, όπως είχαμε και τους θανάτους. Και όλη αυτή τη χρονιά περίπου 7 άτομα, το τελευταίο ήταν περίπου πριν 10 μέρες το παιδάκι, 8 ετών. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όχι θόρυβος, να μην θορυβούνται οι γονείς τόσο πολύ, όσο να προσέξουν και να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρό τους. Πάντως, κυρία Παγώνη, αυτό που διαπιστώνουμε και περπατώντας στους δρόμους της Κρήτης και κυρίως του Ηρακλείου, που είναι μια μεγάλη πόλη, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, αυτές τις ημέρες που υπήρχε συνωστισμός στην αγορά, κατά πλειοψηφία χρησιμοποιούσε την προστατευτική μάσκα. Καλά έκαναν και έτσι πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι πλέον δεν χρειάζεται ούτε οδηγίες ούτε τίποτα. Μετά από 3 χρόνια εμπειρίας, όλοι την έχουμε. Οι Έλληνες έξυπνοι είμαστε, έχουμε καλό IQ. Ξέρουμε πότε θα βάλουμε τη μάσκα, ξέρουμε πότε τη χρειαζόμαστε σε μέσα μαζικής μεταφορές, ας πούμε, αυτές τις μέρες που υπάρχει πολλής κόσμος, που πηγαίνει έρχεται ο κόσμος, τη φοράμε. Οι άνθρωποι μεγάλοι και μάλιστα αυτοί που έχουν πολλά προβλήματα για να μην βρεθούν στο νοσοκομείο, είτε στις απλές κλίνες είτε διασωληνωμένοι, αυτό πρέπει να κάνουν, όπως και ένα αντισηπτικό. Το αντισηπτικό είναι πολύ σημαντικό, διότι το χρησιμοποιείς στα χέρια σου, μετά κάθεσαι τρως, ενώ έχεις πιάσει διάφορα αντικείμενα, διάφορες επιφάνειες. Έτσι μπορείς να προφυλαχτείς. Γι' αυτό τα απλά πράγματα είναι αυτά που θα μας προφυλάξουν. Δεν σημαίνει ότι θα κλειστούμε στα σπίτια, δεν σημαίνει ότι δεν θα δούμε τους δικούς μας, δεν σημαίνει ότι δεν θα βγούμε. Όλο όμως με κάποια προσοχή. Το έχει ανάγκη ο κόσμος να διασκεδάσει, το έχει ανάγκη να βγει, έχει ανάγκη να δει τους φίλους του και τους συγγενείς του. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, το γεγονός ότι υπάρχει μία κόπωση των πολιτών όσον αφορά και τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Δηλαδή εδώ σε επίπεδο Κρήτης, από τα δικά μας ρεπορτάζ, ένα πολύ μικρό ποσοστό μπαίνει στη διαδικασία του αντιγρυπικού εμβολιασμού. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να επιβαρύνει την κατάσταση το προσεχές διάστημα, κυρία Παγώνη? Φυσικά και είναι, και έχουμε τονίσει ότι επειδή για το εμβόλιο της γρίπης χρειάζονται και 2 εβδομάδες για τα αντισώματα, για να κάνεις αντισώματα, καλό ήταν να το είχαν κάνει. Αλλά ακόμα και τώρα, επειδή η γρίπη θα πάει μέχρι τέλος Φλεβάρι, προλαβαίνουν να το κάνουν και να κάνουν αντισώματα και να προφυλαχτούν. Οι ηλικιακές ομάδες που επιβάλλεται, το επιβάλλεται σε εισαγωγικά βεβαίως. Ποιες είναι, κυρία Παγώνη, πέρα από τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας? Τίποτα δεν επιβάλλεται. Αποφασίζει ο καθένας για τον εαυτό του και καλό είναι οι άνω των 60-64 ετών να προφυλαχτούν, γιατί θα έχουν προβλήματα. Είναι λογικό να έχουν προβλήματα. Είναι πολλές ιώσεις, είναι η γρίπη, είναι ο κορονοϊός. Και καταλαβαίνετε, όταν αυτοί οι άνθρωποι βρεθούν στα νοσοκομεία, εύκολα με τα υποκείμενα νοσήματα που έχουν, κάνουν τις επιπλοκές. Και αυτό πρέπει να προλάβουμε. Μία τελευταία ερώτηση. Η ευχή σας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας το 2024 ποια είναι, κυρία Παγώνη? Είστε καυστικοί πολλές φορές και δικαίως. Ελπίζω να είμαστε καλύτερα, να έχουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση, να γίνουν οι προσλήψεις, επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι σε προτεραιότητα η υγεία, να τρέξουν γρήγορα οι προσλήψεις, να είμαστε εμείς όλοι καλά και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό, μην ξεχνάτε, απόψε που ο κόσμος διασκεδάζει, κάποιοι έχουν, δεν είναι με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, είναι στα νοσοκομεία και αντιμετωπίζουν τα περιστατικά σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτούς λοιπόν όλους τους συναδέλφους θέλω να πω καλή δύναμη, υγεία και πιστεύω τα πράγματα τον επόμενο χρόνο να είναι πολύ καλύτερα συγκριτικά με τον προηγούμενο. Κυρία Παγώνη, σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και ελπίζουμε να σας δούμε και στην Κρήτη πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η Κρήτη είναι πανέμορφη. Να περάσετε καλά. Είναι από τα νησιά που αγαπάμε όλοι και το ξέρετε. Και εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι καλά και να μην χρειάζεται νοσοκομεία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.